Γεια σας, αγάπη μόνο, αγαπημένοι μου και αγαπημένες μου κονασίδες. Καλώς ήρθατε σε ένα νέο βίντεο στο Super Pots Show. Όπως βλέπετε εδώ πέρα, 500 βαθμοί Κελσίου, είμαι στο γήπεδο, τρέχω. Θα σας δείξω σε λίγο τη θέα που βλέπετε. Αυτή η πόρτα θα γίνει viral, μπάνε σε αυτό το μέρος εδώ πέρα καλοκαιριάτικα, να κάθομαι να φτιάχνω νέα βίντεο για εσάς. Αν σου αρέσει αυτό το βίντεο, δεν χρειάζεται να το πω. Πάτα ένα τεράστιο like, κάνε μια τεράστια εγγραφή και αν έχεις κάνει ήδη εγγραφή, πάτα πάνω δεξιά το καμπανάκι ώστε να σου έχετε μια νέα ειδοποίηση κάθε φορά που βάζω ένα νέο βίντεο. Θα ήθελα να σας πω στο σημερινό επεισόδιο, αγαπημένοι μου και αγαπημένες μου κορασίδες, μιας και όλοι με ρωτάτε, γεια σου Τασάρα, τι κάνεις. Θέλουμε να μας απαντήσει το ερώτημα, εάν το χρήμα φέρνει την ευτυχία όπως τα βλέπετε και στον πιθανό τίτλο. Λοιπόν, για να τα βάλουμε κάτω, έχουμε υπάρξει φτωχοί, έχουμε υπάρξει και πλούσιοι, όπως λέει και ένας μεγάλος καλλιτέχνης από το Hollywood, οπότε εννοείται πως το χρήμα θα σου ανοίξει πάρα πολλούς δρόμους, πάρα πολλές πόρτες και πάρα πολλές οδούς. Ας το πάρουμε από την αρχή. Για να κάνεις μια σωστή, καλή και ισορροπημένη διατροφή, αυτό ξέρουμε ότι κοστίζει, διότι ό,τι είναι καλό κοστίζει. Ένα κουτάκι αναψυχτικό κάνει ένα ευρώ, ενώ με ένα ευρώ μπορείς να πάρεις κάτι, ας πούμε, μπορείς να πάρεις μια σακούλα φρούτα από το mini market ή το μπακάνικο της γειτονιάς. Φανταστείτε πάνε την αναλογία. Ό,τι σε βλάπτει είναι σχετικά φθηνό για να το παίρνεις εύκολα χωρίς να ρωτάς πολλά πολλά. Ένα ευρώ παίρνεις ένα αναψυχτικό, ενώ με ένα ευρώ μπορείς να πάρεις φρούτα, μπανάνες και διάφορα για σένα και για τα παιδιά σου. Οπότε, ας αρχίσουμε από εδώ. Το χρήμα μπορεί να σου εξασφαλίσει σίγουρα μια καλή και άρτια υγεία με τη βοήθεια του Θεού. Το χρήμα μπορεί να σου ανοίξει πάρα πολλές πόρτες, όπως ακόμα και για να φάω, για να πάω γυμναστήριο πρέπει να πληρώνω μια συνδρομή, για να κάνω 8 γεύματα ημερησίως να πληρώνω οπωσδήποτε ένα 20 την ημέρα. Οπότε καταλαβαίνετε ότι χωρίς λεφτά θα το ρίχναμε στο junk food, στα γαριδάκια, στα πατατάκια. Θα τρώγαμε πιτόγυρα και θα πίναμε αναψυχτικά και θα ήμασταν σαν βουβάνια. Οπότε το χρήμα σε πρώτη φάση σου εξασφανίζει μια καλύτερη διατροφή. Δεύτερον, το χρήμα σου εξασφανίζει μια καλύτερη διαμονή. Δηλαδή, άμα έχεις πάρα πολλά λεφτά, μπορείς να μένεις σε ένα πολύ καλύτερο σπίτι. Δεν λέω να μένουμε σε παύνες, μιλάω για λογικά πράγματα. Άνθρωποι που δεν έχουν πολλά λεφτά μένουν σε τρόγλες. Δεν τους κατακρίνω, αλλά ελπίζω όλοι οι άνθρωποι να πανέψουν γι' αυτό, να αλλάξουν την κατάστασή τους. Ενώ άμα έχεις κάποια χρήματα, μπορεί να μείνεις σε ένα καλύτερο διαμέρισμα, να ανεβάσεις λίγο τα τετραγωνικά, να έχεις που είναι ο λόγος της ανέσης σου μέσα στο σπίτι. Και εγώ, σαν φοιτητής, από μεσαία τάξη κατάγομαι, έμενα σε μια πολύ ωραία μικρή μεσονέτα, την οποία δεν θα την έλεγα πάνω από 35-40 τετραγωνικά. Και ταυτόχρονα ένας φίλος μου που οι γονείς του ήταν νεφτάδες έμενε σε ένα τριάρι, πάνω από 100 τετραγωνικά διαμέρισμα. Πέρα από αυτό, ας τα συνοψίσουμε. Αν έχεις πάρα πολλά λεφτά, μπορείς να εξασφαλίσεις καλύτερη διατροφή, καλύτερη διαμονή και σίγουρα καλύτερη υγεία. Ένας γνωστός μου άνθρωπος χρειάστηκε κάποια χρήματα για μια επέμβαση και βοηθήσαμε όλοι όσο μπορούσαμε για να μαζευτεί ένα 1,5 χινιάρικο, με έκπτωση έγινε 1.200 ευρώ για να κάνει ο άνθρωπος μια επέμβαση. Ας μην είναι μονόματα ούτε καταστάσεις, του μιλάω γενικά. Λοιπόν, φανταστείτε αυτός ο άνθρωπος, εάν δεν είχε εμάς ή κάποιον να τον βοηθήσει, πώς θα έκανε την επέμβαση. Στα δημόσια νοσοκομεία δεν βγάζει άκρη, έτσι τι να κάνουμε, αυτή είναι η αλήθεια, και του λέγανε να περιμένει 2 με 3 μήνες ακόμα και για να κλείσει ραντεβού και για να γίνει διάγνωση. Οπότε, συνοψίζοντας, αν έχεις λεφτά, έχεις καλύτερη διατροφή, καλύτερη διαμονή, καλύτερη υγεία. Και πάμε και στο τέταρτο, το μεγαλύτερο, σίγουρα μπορείς να βοηθήσεις και κάποιον άλλον φτωχό. Αν δεν έχεις λεφτά, δεν μπορείς να βοηθήσεις. Γιατί θα χρειάζεσαι ήδη σύνδεση για να βοηθήσεις τον εαυτό σου. Αυτό που λέει και η παροιμία, σώσον εαυτό σου, αυτό βοήθα τον εαυτό σου για να σώσει και του άλλου. Αν έχεις κάποια χρήματα, μπορείς να κάνεις μια δωρεά σε ένα ίδρυμα, να πας να βοηθήσεις κάποιον να το αγοράσει ρούχα, τρόφιμα και διάφορα. Οπότε φανταστείτε αυτό που λένε και οι Αμερικάνοι, όπως έλεγε και η Μέρλιν Μονρόε. Το χρήμα δεν φέρνει αυτόματα την ευτυχία, αλλά φέρνει πράγματα που σε κάνουν χαρούμενο και ευτυχισμένο. Αυτά που σε κάνουν χαρούμενο είναι μια καλύτερη διατροφή, μια καλύτερη διαμονή, μια καλύτερη υπερήθαλψη. Και ούμι γέννητο, καλά είναι να τα έχεις και στην άκρη, να πας ένα ταξιδάκι, να πάρεις ένα δώρο στη γυναίκα σου, στην κοπέλα σου, στα παιδιά σου. Αυτά είναι. Το χρήμα δηλαδή είναι ένα μέσο διαχείρισης, δεν είναι να το ακολουθάς. Το χρήμα είναι να σε ακολουθάει. Εγώ έχω βάλει το χρήμα να δουλεύει για μένα και όχι εγώ για το χρήμα, τώρα που τα καταφέραμε μαζί, αγαπημένοι μου. Πες μου και εσύ τη γνώμη σου στα σχόλια. Το χρήμα φέρει την ευτυχία. Θα χαρώ πάρα πολύ να τονίσουμε. Αυτή είναι η θέα που βλέπω σήμερα τώρα στο γήπεδο. Ένα άδειο γήπεδο κατά μεσής. Γι' αυτό εμείς έχουμε καταφέρει, έχουμε πετύχει να είμαστε οικονομικά ευκατάστατοι μόνοι και όλα από τα 25. Δόξα τω Θεώ, ευχαριστώ Θεέ μου παντοδύναμε. Ευχαριστώ Θεέ μου παντοδύναμε. Διότι πανεύουμε κάθε μέρα για το καλύτερο. Μην κοιτάς τι θα κάνεις σε 5 χρόνια. Κοίτα τι θα κάνεις σήμερα. Χθες, σήμερα. Πάντα να είσαι καλύτερος από χθες.
Αυτό ήταν το βιντεάκι, αγαπημένοι μου. Πες μου και εσύ τη γνώμη σου κάτω στα σχόλια. Μας σου αρέσει αυτό το βίντεο, κάνει ένα τεράστιο like, μια τεράστια εγγραφή. Και αν έχεις κάνει ήδη εγγραφή, πάτα πάνω το δεξιά το καμπανάκι για να σου δείτε μια νέα ειδοποίηση κάθε φορά που βάζω ένα νέο βίντεο. Θα εκτιμήσω να μας ακολουθήσεις και στα social media, στο Facebook, τα Spotify στα ελληνικά, στο Instagram, Spotify κάτω από τα ζώα, στο Snapchat, το Super Spotify και στο YouTube, Spotify στα ζώα. Το γενικό είναι ρεϊμπανάκι, μου αρέσει πάρα πολύ που σας αρέσει. Βλέπω τα σχόλιά σας, μπορώ να το κάνω και ένα giveaway, γι' αυτό μπες αμέσως στο Instagram, έρχομαι και στο Twitter με όνομα Spotify στα ζώα. Θα αναρωτιέστε τι κάνω μεσημέρι στο γήπεδο. Έχω πάρει μόλις το πτυχίο μου ως personal trainer και μπορώ να σας δίνω και δωρεάν προγράμματα γυμναστικής και διατροφής νόμιμα. Θα χαρώ να μου στείλετε μήνυμα, πείτε μου τη γνώμη σας στα σχόλια. Κάνει συνέχεια, κάνω μεσημέρι. Φιλάκια.